Δεν ήταν τυχαία η επιλογή του χώρου αυτού για τη διεξαγωγή της σημερινής συζήτησης. Το υδραγωγείο, το μεσαιωνικό της εντός των τυχών Λευκωσίας, αποτελεί αφενός ένδειξη των πολλών κατακτητών και πολιτισμών που πέρασαν από τον τόπο μας και αφετέρου τη συνύπαρξή τους, η οποία αποτελεί την πολυπολιτισμικότητα του τόπου μας. Ο απόψινός μου καλεσμένος είναι συγγραφέας. Δεν θα μπορούσε να ήταν άλλος από τον Μάριο Φρίξου. Μάριο Φρίξου, να σε ευχαριστήσω για την εδώ σου παρουσία. Γνωρίζω πόσο ο χρόνος σου είναι πολύτιμος και λίγος μετά την παρουσίαση του τέταρτου σου βιβλίου. Παρ' όλα αυτά είσαι εδώ απόψε για να κάνουμε ένα διάλογο και να αναπτύξουμε το θέμα για την αποδοχή της διαφορετικότητας. Μαρία, επί της ευκαιρίας, πρωτού μπούμε στη συζήτηση, θα ήθελα να μου πεις δύο λόγια σχετικά με τους εκδοτικούς οίκους και τα βιβλιοπωλεία σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση τους προς τους Κύπριους συγγραφείς. Χαλάμπε, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά που με κάλεσες σε μια τέτοια ωραία εκπομπή, μια σειρά διαλόγων. Είναι ποιοτική εκπομπή, είναι κάτι που δεν συναντάμε συχνά. Και ειδικά στην Κύπρο. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ήρθα σε έναν τέτοιο θέμα συζήτησης. Αυτό μου ερώτησες με τους Κύπριους συγγραφείς εν σχέση με τα βιβλιοπωλεία και τις βιβλιοπόλες. Οι Κύπριοι συγγραφείς αδικούνται κατάφορα και να σας πω γιατί. Υπάρχει ένας εκδοτικός οίκος, ένα, δύο, τρεις, τέσσερις εκδοτικοί οίκοι στην Ελλάδα που προωθούν τους Έλληνες συγγραφείς και υπάρχουν καλοί Έλληνες συγγραφείς, να το λέμε να μην παρεξηγούμαστε και στον κόσμο. Αναμφίβολα. Που έχουν συγκεκριμένες κοντράτα, να τα πω, μαζί με μεγάλα βιβλιοπωλεία, με αλυσίδες βιβλιοπωλείων στην Κύπρο και προωθούνται. Μπαίνεις, ας πούμε, στο βιβλιοπωλείο και βλέπεις πρώτη γραμμή τα βιβλία φίρμων από Ελλάδα. Οι Κύπριοι συγγραφείς είναι πάντα σε ένα ράφι στη γωνιά και αν τους δει κανείς. Το έναν αυτόν, το άλλον, υπάρχει μια περίπτωση δηλαδή να πάει συγγραφέας Κύπριος και να μην του βάλουν καν το βιβλίο του στο βιβλιοπωλείο. Λοιπόν, προσωπικά, σαν Μάριος, επέτυχα. Μπορώ να πω, δεν θέλω να κάνω συνέχεια παράπονα. Επέτυχα με την έννοια ότι δούλεψα πάρα πολύ σκληρά, δεν είχα βοήθεια από κανέναν. Μέσω Facebook, διαδικτύου, πούλησα αρκετά βιβλία από εκδηλώσεις διάφορες παγκυπρίως, φιλανθρωπικές και από συγκεκριμένα βιβλιοπωλεία με προώθησαν. Υπήρξαν περιπτώσεις όμως που πήγα σε βιβλιοπωλεία. Σκέψου, πήγαινα πριν 3 χρόνια, πήγαινα ο ίδιος προσωπικά και έβαζα τα βιβλία μου. Ο ίδιος, που έπρεπε να το κάνουν οι εκδοτικοί εκεί που εκδώσαν τα βιβλία μου. Τα έπιαναν τα βιβλία μου, π.χ. το τρίτο, το Μεστής της Ηλικίας Παραδείγματος Χάρη, που έγινε bestseller τελευταίος. Mm-hmm. Το έπιαναν το βιβλίο μου, το έβαζαν και κάθε φορά που πουλούσαν, έβλεπαν ότι πουλούσε και στο τέλος, δεν ξέρω, υπήρξαν 2 περιπτώσεις, το έκρυψαν. Και λέω, τι γίνεται, σας πουλάει και το κρύβετε. Και πάντα βγάζαν μπροστά, να μην πούμε ονόματα τώρα στο. Δεν είναι ο σκοπός μας αυτό να πούμε ονόματα συγγραφέων που προωθούνται κλπ. Και που κάποιοι επαναλαμβάνονται, και θα το πω και αυτόν, συγγραφείς που επαναλαμβάνονται. Δηλαδή, να σας το πω πιο για να καταλάβετε. Δεν γίνεται να γράφεις βιβλίο κάθε φορά, διαφορετική ιστορία, και, και ουσιαστικά να επαναλαμβάνεις τις δικές σου ιδέες σαν συγγραφέας αντί τις ιδέες των ηρώων σου. Το πιο λογικό ποιον είναι. Πρέπει να δώσεις τις ιδέες των ηρώων σου και μετά έμμεσα τις δικές σου σαν συγγραφέας. Όταν είσαι λογοτέχνης, μιλάμε. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Το θέμα με το. Π.χ. εγώ γράφω τώρα την ιστορία ενός φωνιά. Πρέπει εγώ να περιγράψω, κύριε ψυχοφθόρων, και παράλληλα παρανοϊκών το πράγμα που να πω τώρα. Πρέπει να περιγράψω τον φωνιάν σαν να είμαι εγώ φωνιάς. Ασχέτως αν στην πραγματικότητα δεν θα ήθελα να σκοτώσω. Αυτό εννοώ. Ενώ συγγραφείς προβάλλουν τις δικές τους ιδέες πάντα, επαναλαμβάνονται στις ιδέες. Απλά ξέρεις τι κάναν. Κάποιοι ανακάλυψαν ανακάλυψαν τον τρόπο που πουλάει ένα βιβλίο, ή κάποιες βασικές τεχνικές. Κι όμως δεν φτάνει μόνο αυτόν. Γιατί άντε να πετύχει το πρώτο βιβλίο σου, το δεύτερο, το τρίτο, μετά τι γίνεται. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ για την επισήμανση καταρχήν. Ναι. Οι εκδότες που με ρώτησες, συγγνώμη που σε διακόπτω. Οι εκδότες που με ρώτησες, οι Κύπριοι εκδότες,
Εντάξει, μιλάμε τώρα για έναν αγορά στην Κύπρο, είναι μικρή Κύπρος. Ένα μια νησί πιο μικρή αγορά από την Ελλάδα. Ναι, μια πιο μικρή αγορά από την Ελλάδα. Κι όμως δεν υπάρχει τόσο ανταγωνισμό στην Κύπρο, γιατί είναι πιο λίγοι Κύπροι συγγραφείς, και όμως αδικούμαστε. Στην Ελλάδα που έχει πληθώρα βιβλίων και συγγραφέων, δεν έχουν πιο πολύ ανταγωνισμό. Και πάλι αδικούμαστε, είναι αυτό που θέλω να πω. Αλλά να σας πω, οι εκδότες στην Κύπρο, ξέρετε τι γίνεται. Οι εκδότες στην Κύπρο κάνουν το εξής. Σου βγάζουν, λέει, το βιβλίο σου και μετά το αφήνουν στο έλεος του Θεού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι έκανα όμως εγώ. Δεν έμεινα ως εκεί. Όταν είδα είχα πικρά μπήρα από το πρώτο μου βιβλίο που έβγαλα στα 23 μου χρόνια τότε, τώρα με 35. Είδα αυτά τα λάθη που έγιναν και δεν επαναλάβα τα ίδια. Άρα στο δεύτερο, τρίτο, τέταρτο άλλαξα. Στο τέταρτο βιβλίο το έβγαλα ιδιωτική έκδοση τώρα. Επειδή έκανα και έναν κοινό και το επαρευχαριστώ που με στηρίζει, είχαμε έναν μεγάλο κοινό, για δεδομένα της Κύπρου μιλάμε, έτσι. Μάλιστα. Ένα μεγάλο κοινό στην Κύπρο και έκανα την ιδιωτική μου έκδοση. Του χρόνου πάλι θα κάνω ιδιωτική έκδοση, με το πέπτο μου βιβλίο, κατά σειρά, που το ετοιμάζω ήδη. Μάλιστα. Γιατί είναι αυτό που λέμε, ότι γνωρίζεις οι βιβλιοπόλες που θέλουν να σε στηρίξουν, αποκτάς κοινό, αν αρέσουν τα βιβλία σου. Και συνεχώς αυξάνεται το κοινό. Και είναι και κύκλος στα βιβλία. Δηλαδή, αν αρέσει το έναν, κάποιοι νέοι αναγνώστες θα θέλουν και τα άλλα. Πολύ σημαντικές επισημάνσεις, γιατί έχω μιλήσει και με άλλους συγγραφείς και πραγματικά αυτό που αντιλήφθηκα μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, σαν να προωθούνται άλλοι συγγραφείς και όχι οι Κύπροι. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν σημαντικοί, όπως το έθεσες και εσύ πολύ εύστοχα προηγουμένως, συγγραφείς από την Ελλάδα, υπάρχουν. Και είναι καταξιωμένοι όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο, αλλά θα πρέπει και οι Κύπροι συγγραφείς, ειδικά στην Κύπρο, να έχουν τη θέση που τους αρμόζει. Μάλιστα. Για να μπορέσει και η κυπριακή κοινωνία να τους αναγνώσει. Μάλιστα. Λοιπόν, με αυτή την. Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Ναι, παρακαλώ. Που θυμήθηκα μόλις τώρα, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν και βιβλία Κύπριο συγγραφέων που διάβασα, που σαν Μάριο, έτσι, χωρίς να θέλω να. Ναι. Δεν μου άρεσαν. Δηλαδή. Αν αποκτήσαν όνομα κακών, εισαγωγικά, κάποιοι Κύπροι συγγραφείς, δεν πρέπει να την πληρώνουν όλοι. Όπως αυτό στην δεν Ελλάδα. Έχει να κάνει με τους καλούς συγγραφείς. Ακριβώς. Και στην Ελλάδα είναι το ίδιο. Όταν τι είναι καλό όμως και τι δεν είναι καλό, είναι πολύ σχετικό. Υπάρχει όμως κάτι σημαντικό. Ναι, σίγουρα είναι σχετικό και υποκειμενικό. Αλλά όταν μιλάμε για λογοτεχνία, γιατί είμαι λογοτέχνης, όταν μιλάμε για λογοτεχνία, πρέπει το λογοτεχνικό βιβλίο από την αρχή, δηλαδή από την πρώτη γραμμή. Από την πρώτη σελίδα του μέχρι το τέλος, να έχει μια ορισμένη πλοκή και να δημιουργήσει τον αγωνό στην αγωνία. Όταν δεν δημιουργεί αγωνία, δεν είναι καλή λογοτεχνία για μένα. Μου έδωσε το ένασμα και το ερέθισμα να μπω και στη σημερινή μας συζήτηση. Όλες οι διακρίσεις που υφίστανται μέσα σε όλους αυτούς τους αιώνες που έχουν περάσει, μέσα από όλα τα πολιτικο-κοινωνικο-οικονομικά συστήματα που προηγήθηκαν του καπιταλισμού. Να σημειώσω ότι το κάθε κοινωνικό σχηματισμός που προηγήθηκε του υφιστάμενου ή του επόμενου ήταν σαφώς πιο προοδευτικός από τον προηγούμενο. Κουβαλούσε όμως πολλές παθογένειες, ταμπού προκαταλήψεις και κακώς έχοντα από τον προηγούμενο, το νέο πολιτικο-κοινωνικο-οικονομικό σύστημα το οποίο ακολουθούσε. Το ίδιο και σήμερα ο ίδιος ο καπιταλισμός. Αυτές οι διακρίσεις θεωρώ πως πάντοτε ευόλευαν, αν θέλεις, το σύστημα, τους κοινωνικούς σχηματισμούς, για να μπορούν να δημιουργήσουν ανθρώπους προς εκμετάλλευση με πολλές ταχύτητες. Και τι εννοώ. Η απλήρωτη μισθωτή εργασία, για παράδειγμα, στον καπιταλισμό, σήμερα, η υπεραξία δηλαδή, έχει να κάνει με αυτή τη διάκριση που υφίσταται μεταξύ άντρας ή γυναίκα, για παράδειγμα. Ομοφιλόφιλου ή ετερόφιλου. Μάλιστα. Θα ήθελα το δικό σου σχόλιο. Ξέρω πως δεν είσαι πολιτικός αναλυτής. Εγώ σαν λογοτέχνης σε κάλεσα εδώ πέρα και θέλω να μου δώσεις αυτήν την ανάλυση από την υφή του λογοτέχνη. Το θέμα ποιον είναι. Ότι ο καπιταλισμός σαν σύστημα, να αρχίσω έτσι, είναι, ας μην προοδευόμαστε τώρα, είναι αποτυχημένο σύστημα. Έχει δημιουργήσει πολύ πλούσιους και πολύ φτωχούς. Έχει δημιουργήσει, και να σας πω κάτι, είναι και κατάλοιπον, αν δεν κάνω και εγώ λάθος, του ναζιστών, φασιστικών καθεστώτων κλπ. Και τι γίνεται εδώ.
είναι. Να συμπληρώσω ο πλούσιος και ο πλούσιος. Όπως τα φασιστικά και ναζιστικά καθεστώτα είναι γέννημα, αν θέλεις, του καπιταλισμού. Μάλιστα. Και είναι η χείριστη μορφή του καπιταλιστικού συστήματος όταν φτάνει στη συψεμία του. Μάλιστα. Αυτό είναι. Αυτό θέλεις να πεις. Ναι, ναι. Ναι. Είναι πλούσιοι, φτωχοί. Ανοίγει η κοινωνική ψαλίδα. Ανοίγει η κοινωνική ψαλίδα. Χωρίζονται οι άνθρωποι σε νταμπέλες. Ομοφιλόφιλοι, ετεροφιλόφιλοι και ούτω καθεξής. Το λόγο θέλω να μου αναλύσεις. Ο λόγος πιστεύω είναι πολύ βαθύτατος. Φυσικά ο καθένας θα το αναλύσει διαφορετικά. Σωστό, σωστό. Γιατί είναι αν είσαι έναν ευρύ κεφάλαιο τώρα, που ο καθένας θα το πάρει από την πλευρά που του, ή που του, κατά που του συμφέρει, ή το τι έμαθε, ή, το τι ή και βάσει των γνώσεων του. Πιστεύω ότι είναι αυτό που είναι. Καταρχάς ξεκινάμε με το αιώνιον πρόβλημα, αμάρτημα να το πω, των ανθρώπων, το κόμπλεξ κατωτερότητας. Από το κόμπλεξ κατωτερότητας ή και ανωτερότητας, να το πω έτσι, δημιουργείται σε έναν ηγέτη που λέει θα υπάρχουν πλούσιοι να διοικούν και θα υπάρχουν οι φτωχοί, οι σκλάβοι. Θα πρέπει να υπάρχουν ετεροφιλόφιλοι και όχι ομοφιλόφιλοι. Και αν έχει ομοφιλόφιλους θα τους κάψουμε. Και πάει λέγοντας. Εγώ έτσι το ερμηνεύω. Η συνεισφορά του Άλαν Ντούρινγκ, θα ήθελα να μου σχολιάσεις, αυτού του Βρετανού, ο οποίος προσπάθησε να σπάσει τον κώδικα Ενίγμα. Ναι. Θα το δώσω ως παράδειγμα για να μπούμε στην ανάλυση που θα ήθελα να μου δώσεις, για τις τηλεπικοινωνίες των ναζιστών. Ναι. Δηλαδή, ο Άλαν Ντούρινγκ προσπάθησε μέσω μιας μηχανής ανίχνευσης, αποκρυπτογράφησης μπορώ να πω, των κωδικών των τηλεπικοινωνιών των ναζί, με μια πρώιμη μορφή υπολογιστή που αποτέλεσε τον πρόδρομο, να θέλεις, των ηλεκτρονικών υπολογιστών μεταγενέστερα. Μάλιστα. Μια μεγάλη προσφορά προς την ανθρωπότητα, η οποία αναγνωρίστηκε καταρχάς από το Βρετανικό κράτος και γενικότερα από την ανθρωπότητα, αλλά αυτόν δεν το σεβάστηκαν στην πορεία με το πέρας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και δίκασαν ένεκα του ότι ο Άλαν Ντούρινγκ ήταν ομοφιλόφιλος για το σεξουαλικό του προσανατολισμό, τον εξανάγκασαν να κάνει ορμονοθεραπεία, στην οποία ο ίδιος δεν άντεξε και οδήγησε στην αυτοκτονία. Χάλαμε, κοίταξε να δεις. Θα απαντήσω και σε αυτό το ερώτημά σας, αλλά θέλω να σας πω και κάτι προηγουμένως όταν μιλήσαμε για το σύστημα καπιταλισμού. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κόσμος διακατέχεται από μια μεγάλη υποκρισία και να σας εξηγήσω γιατί. Στενός συνεργάτης του Χίτλερ, ο ΕΣ, ήταν ομοφιλόφιλος. Μάλιστα. Είναι ένα πράγμα με το οποίο ως άνθρωπος... Ο οποίος Χίτλερ πολέμησε τους πολέμησε, ναι. Βασικά είναι αυτό το διφορούμενο, ο ΕΣ πολέμησε τον Χίτλερ για να βγει στην εξουσία και ο Χίτλερ το αντίστροφο τον πολέμησε γιατί ήθελε να του πάρει την εξουσία ή γιατί ήταν ομοφιλόφιλος. Πιστεύω ότι πολλοί κρύβουν έναν ομοφιλόφιλο χαρακτήρα μέσα τους. Δεν μιλώ για... Μιλούμε γενικά τώρα, όχι για όλους. Και στην προσπάθεια τους να επιβληθούν, αυτό το επιβλητικό να μου θυμίζει ναζί κατάσταση. Φασιστική κατάσταση. Στην προσπάθεια τους να επιβληθούν, κράζουν, κοροϊδεύουν, χλεβάζουν τους φανερούς ομοφιλόφιλους για να δείξουν ότι αυτοί είναι οι κανονικοί και για να μπορούν να εξουσιάζουν. Γι' αυτό άλλωστε και. Αυτόν υπάρχει και μέχρι σήμερα. Γι' αυτό άλλωστε και τότε, μετά το πέρας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η συντηρητική Βρετανία, η Πουριτανική Βρετανία, δεν σεβάστηκε, αν θέλει, αυτόν τον άνθρωπο που πρόσφερε τόσα στην περίοδο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και τον πρόδρομο, αν θέλει, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και τον καταδίκασε να αλλάξει, έτσι τελικά, τον σεξουαλικό του προσανατολισμό. Είναι απάνθρωπο και φασιστικό. Τον Άλαν, και έτσι θελικό. Τον Άλαν Ντούρινγκ. Καταρχάς, εγώ έχω μια δική μου γνώμη, μια δική μου θεωρία, δεν ξέρω, πιστεύει και άλλος κόσμος. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν κανονικοί και κανόνιστοι άνθρωποι. Οι άνθρωποι δεν είναι κουτιά. Δεν είναι ο κανονικός, τόσο είναι κανονικός, θα το πω στα κυπριακά, τόσο κανόνιστος. Είναι κανονικός, εμπού τους άλλους, λένε η κυπριακή κοινωνία. Λοιπόν, για μένα, εγώ ονειρεύομαι μια κοινωνία που δεν θα υπάρχουν ούτε, δεν θα αποκαλούνται ούτε ετεροφιλόφιλοι, ούτε ομοφιλόφιλοι, αμφιφιλόφιλοι, τρασεξουαλικοί. Μια κοινωνία που θα
λέγεται με επικεφαλαία γράμματα η λέξη άνθρωπος. Διότι όλοι είναι άνθρωποι, ασχέτως ερωτικής προτίμησης, φιλής, θρησκείας, χρώματος κλπ. Ο Άλαν Τούριν, αυτό που του έκαναν προσπάθεια το κάνουν χημικών ευνοχισμών, το χρησιμοποιούν σήμερα. Χημική στήρωση, όπως στήρωση, συγγνώμη. Ναι, το χρησιμοποιούν σήμερα κάποιοι επιστήμονες σε κάποια κράτη για τους παιδεραστές. Και θέλω να το αναλύσω λίγο αυτό. Ναι, ναι, παρακαλώ. Η χημική στήρωση. Μιλούμε ότι είναι το ίδιο θέμα με την ορμονοθεραπεία. Μπράβο. Που αναφέραμε προηγουμένως. Ναι, η ορμονοθεραπεία. Ναι. Καταρχάς, είναι το ίδιο πράγμα. Ναι. Καταρχάς, ο ομοφυλόφιλος δεν είναι θέμα ορμονικών. Είναι λάθος αντίληψη. Δεν έχει να κάνει με τις ορμόνες. Είναι θηλυκές οι ορμόνες του αυτού, είναι αντρικές ορμόνες του αλλού και τα ιστρογόνα και τα ανδρογόνα. Καμία σχέση. Μπορεί να δεις έναν άντρα να είναι βαρύς και ασήκωτος και να είναι ομοφυλόφιλος. Μπορεί να δεις κάποιον που να έχει μια θηλυπρέπεια ή στον τόνο της φωνής ή στην έκφραση ή στους τρόπους και να μην είναι ομοφυλόφιλος. Η ομοφυλοφιλία δεν έχει να κάνει με ορμόνες. Έχει να κάνει καθαρά με γονίδια, με DNA, με χρωμοσώματα και το άλλο το πιο σημαντικό που δεν το λένε συχνά ο κόσμος. Ακούω συνέχεια να προσανατολίζονται, βλέπουν τον ομοφυλόφιλο σαν κάτι ροζ και όχι τον ερωτικό του. Προσανατολισμών, τον έρωτα. Ο έρωτας είναι κάτι ακούσιο, είναι ακούσιο συνέστημα και έρχεται από μόνος του. Δεν τον επιδιώκεις. Δεν θα πεις, α, σήμερα θα ερωτευτώ αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον άντρα, αυτή την γυναίκα. Σωστό. Ο έρωτας δεν επιδιώκεται, έρχεται από μόνος του. Σωστό. Λοιπόν, το ζήτημα δεν είναι σεξουαλικών κατακρίβεια, είναι ερωτικών. Δηλαδή, είναι ανθρώπινα συναισθήματα. Άρα, με το να κάνεις έναν ευνοχισμό κάποιου χημικών ευνοχισμών, δεν θα το αλλάξεις το πώς σκέφτεται το μυαλό του και πώς λειτουργεί η καρδιά του. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Σωστό, ναι, ναι. Πάλι θα αγαπάει και πάλι θα ερωτεύεται άντρες, αν είναι ομοφυλόφιλος. Αν είναι γυναίκα και είναι λεσβία, θα ερωτεύεται γυναίκες. Ό,τι και να τις κάνεις. Δηλαδή, τι θα αλλάξει, τότε θα γίνεται να μην πω σωστή λειτουργία, γιατί θα είναι λάθος αυτό. Ναι. Δεν θα γίνεται στη λειτουργία που γνωρίζουμε, είναι η σεξουαλική πράξη. Αυτό μόνο δεν θα γίνεται. Λοιπόν, όσον αφορά που ανέφερα πριν τους παιδεραστές. Τι γίνεται εδώ. Ο άνθρωπος πρέπει να βάζει κόκκινες γραμμές. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι το αμάρτημα που λέει η Εκκλησία μας, για μένα το ερμηνεύω ως εξής, ως Μάριος, όχι τι λένε οι Αγίες Γραφές και τα Ευαγγέλια. Εγώ θα σου πω τι λέει ο Μάριος. Το αμάρτημα είναι η κακή πράξη που κάνουμε σε έναν άλλον άνθρωπο, στον συνάνθρωπο μας. Άρα, από τη στιγμή που δεν ενοχλούμε τον συνάνθρωπο μας, τότε. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει αμαρτία. Ο παιδεραστής ενοχλεί παρά τη θέλησή τους παιδιά ή οι βιαστές βιάζουν γυναίκες παρά τη θέλησή τους, χωρίς να το θέλουν. Άρα εδώ είναι η κοκκινή γραμμή και εδώ είναι το πρόβλημα. Και εδώ ακόμα και τον χημικό ευνοχισμό που έκαναν σε παιδεραστές δεν πέτυχε πάλι. Πάλι ο παιδεραστής παρενόχλησε. Γιατί σκεφτόταν κεφαλικά. Το θέμα ποιο είναι, θέλω να ξεχωρίσω κάτι. Γιατί πολλά πουριτανά μυαλά τον μπερδεύουν. Άλλον παιδεραστής, άλλον ομοφυλόφιλος. Ο ομοφυλόφιλος είναι ο άνθρωπος ο οποίος ερωτεύεται, ψυχείται και σώματι, το ίδιο φίλον. Ο παιδεραστής απλά κάνει μια σοβαρή, τραγική, κακή πράξη που με ενοχλεί μωρά. Πρέπει να είναι πολύ ανόητος κάποιος να πιστεύει, να τους συγκρίνει, όπως έκανε τις προάλλες. Ένας βουλευτής και ένας άλλος βουλευτής της Κύπρου, μιλάμε για την Κύπρο που υπάρχει Κυπριακή Δημοκρατία, έτσι, που σύγκριναν τον ομοφυλόφιλο με τον παιδεραστή. Δηλαδή, ακόμα δεν μπορώ να το συλλάβει ο νους μου με ποιο μυαλό και αν υπάρχει μυαλό, συγκρίνω, εκτός και αν το έκανα και το Θεαθήνε. Η Αμερικανίδα Άννα Φαούστο Στέρλινγκ είπε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 5 γενετικές πιθανότητες. Μάλιστα. Και άλλες 3 υποδιοκλωδώσεις για μένα, όπως το έχω μελετήσει. Ναι. Ποια είναι η άποψή σου σχετικά με το θέμα. Χαραλάμπε, είναι αυτό που λέω ότι. Είπα, σου είπα και πριν ότι οραματίζομαι μια κοινωνία χωρίς να υπάρχουν ταπέλες. Κάποιες φορές και εγώ ίδιος και πολλοί φίλοι μου τις χρησιμοποιούμε. Για να εξηγηθούμε, για να συνοηθούμε στη συζήτηση μεταξύ μας. Ότι αυτός είναι έτσι, ο άλλος είναι αμφιφιλόφιλος, ο άλλος είναι αγιός. Θα προτιμούσα να μην υπήρχαν αυτές οι ταπέλες. Γιατί είναι από εδώ που ξεκινούν τα προβλήματα. Δηλαδή από μωρών, βομβαρδίζεται έναν παιδί. Ξέρετε, πάνω πήγε έναν παιδί να είναι στο δημοτικό σχολείο
να είναι γεννημένο ομοφυλόφιλο και να ακούει συνέχεια τον πατέρα του και τη μητέρα του, τους θείους του, τους δασκάλους του στο σπίτι. Ο Γιάννης μας που θα μεγαλώσει θα παντρευτεί μια υπέροχη Μαρία, μια υπέροχη Ελένη, μια πανέμορφη Καλλιόπη και το μωρό να ακούει. Και ξέρεις, νιώθει ότι είναι διαφορετικό από τα άλλα παιδιά. Μεγαλώνοντας, κουβαλάει όλα αυτά τα ψυχολογικά, όλο αυτό το πουριτανό καθεστώς, το δικτατορικό καθεστώς. Είναι δικτατορικό το καθεστώς στο σπίτι. Δεν το καταλαβαίνουν οι γονείς. Είναι και άγνοια πολλές φορές. Είναι και ο τρόπος που μεγαλώσαμε στην Κύπρο. Και μεγαλώνοντας, ή θα πάει να παντρευτεί μια γυναίκα και να γίνει και αυτή θύμα της όλης υπόθεσης, για να καλύψει την ιδιωτερότητα του, συσσαγωγικά ιδιωτερότητα εννοώ, έτσι. Και ή θα έχει προβλήματα σοβαρά στην κοινωνία, στον περίγυρο του, με τις γονείς του κλπ. Πάνω σε αυτό που είπες, πάω στη βιοπολιτική. Μάλιστα. Εγώ θεωρώ πως ετεροκανονικότητα και ομοκανονικότητα, ναι, δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός σε ό,τι έχει, ναι, να κάνει με τη θέση των ομοφυλοφίλων, ναι, στην κοινωνία, αλλά και των ετεροφίλων ξεχωριστά. Μάλιστα. Γιατί αν πάρουμε το παράδειγμα, για παράδειγμα στον Καναδά, οι γκέι Καναδοί, ναι, χρησιμοποίησαν βία κατά των τρανς γυναικών, ναι, κατά των λεσβιών, κατά των ιερόδουλων. Μάλιστα. Γιατί θεώρησαν πως για να αναγνωριστούν, ναι, με βάση την νομοθεσία, και να μπουν στη βιοπολιτική, όπως είναι η ετεροκανονικότητα, ναι, είχαν κολλήματα το ίδιο το σύστημα να τους, ναι, αναγνωρίσει, ένεκα του ότι έμπαινα στην διεκδίκηση, αν θέλεις, δικαιωμάτων στο να μπουν στην βιοπολιτική, ναι, και οι υπόλοιποι. Δηλαδή, normal για την κοινωνία να μην είναι έναν είδος ομοφυλόφιλου μόνο, ναι, αλλά κατ' εμένα πρέπει να είναι όλες οι υποδιαρέσεις. Εννοείς ότι οι ομοφυλόφιλοι υπάρχουν, αν κατάλαβα καλά, ενεργητικοί ως ρόλος, ο παθητικός ρόλος, ο εργοπαθητικός ρόλος, κάπως έτσι. Ναι, αλλά όλοι αυτοί, ο τρασεξουαλικοί, οι αφισεξουαλικοί, ναι, αν θα μπουν και αυτοί στη βιοπολιτική. Δηλαδή, αν νομικά θα, ναι, τους καλύβει ο νόμος και η πολιτεία. Διότι, όπως προανάφερα και προηγουμένως, οι Καναδοί μπορεί να χρησιμοποιήσουν βία φοβισμένοι ότι δεν θα μπουν στη βιοπολιτική, γιατί διεκδικούσαν και οι υπόλοιποι, εννοώ, τα, ναι, δικαιώματά τους, ναι, και επίσημα. Θα σου το θέσω αλλιώς. Οι ιερόδουλες τι σχέση έχουν με τους ομοφυλόφιλους στο κάτω-κάτω? Οι ιερόδουλοι είναι το αρχαιότερο επάγγελμα του κόσμου. Δεν το κατακρίνω προσωπικά, είναι επιλογή του καθενός το να είσαι ιερόδουλη, εννοείται. Μιλάμε τώρα για στον ερωτικό τομέα, στον πολιτικό τομέα, συγγνώμη, στην πολιτική ζωή, τι σχέση ο χαρακτήρας, η προσωπικότητα, η εξυπνάδα που μπορεί να φέρει οποιοσδήποτε άνθρωπος της γης με τον ερωτικό του προσανατολισμό. Είναι εξίσου χαζόν για αυτόν, για μέναν, κατά την άποψή μου, πάντα έτσι. Δεν νομίζω να έχει κάποια σχέση το ότι η κοινωνία θα προοδεύσει με το αν έχει πολιτικών ετεροφιλόφιλων ή ομοφιλόφιλων. Ό,τι και να είναι ο πολιτικός, είναι θέμα οξυδέρκειας, προσωπικότητας, διπλωματίας. Εγώ αυτό που ήθελα, ναι, να τονίσω είναι ότι για μένα ίσως η όρη ομοκανονικότητα και ετεροκανονικότητα ήταν να μην υφίστανται ως, ναι, ξεχωριστή όρη. Από τη στιγμή που όλοι είμαστε, ναι, στην κανονικότητα, ναι, α, το θέσω έτσι, μπράβο, λίγο, στην κανονικότητα, δεν πρέπει να υπάρχουν έχουν διαχωρισμοί. Έχουν κοινή συνισταμένη η ομοκανονικότητα με την ετεροκανονικότητα. Δηλαδή η ομοκανονικότητα, για παράδειγμα, να μην είναι η ομοκανονικότητα μόνο για τους ομοφυλόφιλους. Ναι, να είναι και για τους τρανσεξουαλικούς και για τους αμφισεξουαλικούς και για όλους. Καλά, η ομοκανονικότητα και η ετεροκανονικότητα έχουν κοινή συνισταμένη την κανονικότητα. Αλλά τι είναι το θέμα? Ότι η κανονικότητα, ως χώρος εμένα, με κούρασε. Δεν μπορώ να ακούω αυτόν τον όρο κανονικότητα. Είναι, αλλά από την έννοια που το θέτεις, πρέπει να είναι όλα σε μια κανονικότητα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω σε ό,τι έχει να κάνει με το φύλο στην ταυτότητα. Πολλοί λένε ότι δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται, για παράδειγμα, το θρήσκευμα στην ταυτότητα και πολύ δικαίως θεωρούν πως δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται. Γιατί πρέπει να συμπεριλαμβάνεται το φύλο στην ταυτότητα, ή αν μην άλλον, γιατί να μην έχει το δικαίωμα ο οποιοσδήποτε της αλλαγής φύλου?
Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ξεκαθαρίζει, ή ούτε υπάρχει νομοθεσία η οποία λέει ότι δεν μπορείς να αλλάξεις το φύλο σου στην ταυτότητα. Όμως εγώ θα ήθελα να καυστηριάσω τις νόρμες της κυπριακής κοινωνίας, που αν κάποιος τρασεξουαλικός, για παράδειγμα, κάνει περικοπή γενετικών οργάνων και θελήσει να αλλάξει το φύλο στην ταυτότητα, να έχει το δικαίωμα. Επιβάλλεται όταν ένα τρασεξουαλικό άτομο κάνει διόρθωση φύλου και κάνει χειρουργική επέμβαση να αλλάξει το φύλο στην ταυτότητα, υποχρεωτικός. Εξ όσο γνωρίζω, γίνεται. Δεν μπορείς αγιώς, αλλά το να επιλέγει κάποιος το δικό του φύλο σε κάποια φάση της ζωής του, αν θέλει να είναι άρρενη, θήλη κλπ, κατά τη γνώμη μου είναι πολύ λεπτό ζήτημα και να σας πω γιατί. Βιολογικά καθορίζει το φύλο βάσει των γεννητικών οργάνων, καταρχάς. Δηλαδή, δεν μπορείς, ας πούμε, να πεις στα 18 σου θέλω να νιώθω θηλυκός πριν κάνω επέμβαση, να αλλάξουν το φύλο και να πάει, ας πούμε, να ταξιδέψει και για κάποιο λόγο πρέπει να γίνει σωματική έρευνα, παραδείγματος χάρη λέμε τώρα, από αστυνομικούς και να, αντί να τον κάνουν άντρες λόγω του γενετικού οργάνου, να τον κάνουν γυναίκες. Είναι εδώ, θα υπάρχουν, τεχνικά δεν θα γίνεται. Δηλαδή, αλλάζει το φύλο αναλόγως το τι γενετικά όργανα έχεις. Τώρα, το πώς αισθάνεσαι είναι μεγάλη ιστορία. Δηλαδή, αν βιολογικά γεννήθηκες άντρας και αισθάνεσαι εκγενετής από μωρόν το αντίθετο φύλο, θα έρθει η ώρα που θα κάνεις την επέμβαση και θα αλλάξει και το φύλο στην ταυτότητα. Θεωρώ όμως ότι πρέπει, και όχι μόνο στο φύλο, και σε θέμα θρησκείας και σε πολλά άλλα πράγματα, θεωρώ ότι κακώς και δικτατορικά επιβάλλουμε στα μωρά το τι θα πιστεύουν, το τι θα ακολουθούν στη ζωή τους. Πρέπει να φτάνουν σε ένα ορισμένο όριο ηλικίας, και εγώ δεν λέω τα 18, εγώ δεν λέω τα 16. 16 είναι αρκετά όριμων άτομων για να πεις, είμαι χριστιανός ορθόδοξος και θέλω να πιστεύω στο χριστιανισμό. Είμαι άθεος, θέλω να είμαι μουσουλμάνος και ούτω καθεξής. Ναι. Στα 16 χρόνια να αποφασίσεις εσύ ο ίδιος που θα πιστεύεις και στα 16 χρόνια να αποφασίζεις και για το φύλο στην ταυτότητά σου. Εκτός αν έχει το θέμα με την επέμβαση που είπα πριν, τη χειρουργική, που εκεί πρέπει να υπάρξει μια λογική διαδικασία πρώτα και μετά να γίνει και αυτό. Είναι αλήθεια ότι σαν χώρα αργήσαμε να ενταχθούμε στη συζήτηση για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ. Ατόμων, λεσβείες, ομοφιλόφιλοι, αφισεξουαλικοί, τρασσεξουαλικοί. Αυτό έχει να κάνει σε έναν βαθμό με βαθιά ριζωμένα στερεότυπα, τα οποία η κυπριακή κοινωνία ταλανίζεται μέσα από τα βάθη των αιώνων. Θεωρείς ότι ως λαός έχουμε ξεπεράσει όλα αυτά τα ταμπού? Καμία σχέση. Θα θεωροτυφλούμε για να πιστεύουμε ότι προχωρήσαμε σαν λαός. Θέλω να τονίσω κάτι εδώ. Οι παραδόσεις μιας χώρας με τα χρόνια και τους αιώνες αλλάζουν. Δηλαδή τώρα ζούμε μια άλλη παράδοση και να σας εξηγήσω με παράδειγμα πάλι. Πριν 2 αιώνες δημιουργήθηκε, παραδείγματος χάρη, δημιουργήθηκε μια παράδοση στην Κύπρο ότι πρέπει να φορούν οι άντρες βράκες. Σωστά? Ναι, ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο τώρα το χρονικό όριο, λέω σας. Ναι. Λοιπόν, σήμερα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έχει εξαλειφθεί, χρησιμοποιείται μόνο περιστασιακά σε κάποιες εκδηλώσεις. Πολιτιστικού περιεχομένου. Ναι. Τώρα η παράδοση μιας χώρας μπορεί να λέει ότι οι άντρες πρέπει να μην φοράνε τζιν παντελόνια. Και θα ακολουθηθεί για κάποια χρόνια, σωστά? Σωστά. Αυτή η μόδα κάποτε μπορεί να εξελιχθεί σε παράδοση μετά από έναν αιώνα. Άρα αυτό που λέω είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι κάθε αιώνας είναι και διαφορετικός. Η παράδοση σε μια χώρα να εξελίσσεται, αλλάζει. Δεν μπορούμε να μένουμε στο παρελθόν. Εδώ εξαλείφθηκαν πολλά έθιμα μας και ήθη και έθιμα μας. Προσέξτε, υπάρχουν ήθη και έθιμα που δεν είναι καταναγκαστικά πρέπει να τα ακολουθεί ο Κύπριος. Για ποιο λόγο? Εγώ δηλαδή μπορεί να με εκφράζει να βγαίνω στους δρόμους με την βράκα. Και έτσι εξαλείφθηκε. Πάνω σε αυτό εννοώ. Ναι. Πάνω σε τέτοιου είδους έθιμα. Σωστό. Πάντως, αποτελούμε έναν κράτος και είμαστε ένας λαός πολυπολιτισμικότητας. Ναι. Για μας θα πρέπει να είναι απαράδεκτο να βυθιζόμαστε
στο, αν θέλεις, στο μίσος ή στη διαφορετικότητα των αντιλήψεων. Μα είναι αυτό που μας κατάστρεψε. Ακριβώς. Για τον λόγο ότι. Αν θέλουμε. Ναι, είναι αυτό που μας κατάστρεψε και μας πήρε πίσω ως λαόν. Διότι μάθαμε να λέμε είμαστε οι καλύτεροι από τους άλλους λαούς. Μα ποιοι είμαστε εμείς τέλος πάντων. Είμαστε ένα μικρό νησί με έναν εκατομμύριο κόσμο. Υπάρχουν εκατομμύρια δισεκατομμύρια κόσμο στον πλανήτη. Αμερική, Ρωσία, Κίνα, Αυστραλία. Δηλαδή, εμείς μια κουκίδα στο χάρτη, θα αλλάξουμε. Τι είμαστε εμείς. Θα αλλάξουμε τον κόσμο όλο, θα κάνουμε στα μέτρα μας. Δεν μπορούμε να δεχτούμε το διαφορετικό, δεν μπορούμε να δεχτούμε εκείνο, δεν μπορούμε να δεχτούμε το άλλον. Πρέπει να καταλάβουμε ότι κανείς δεν θα μας αγαπήσει όσο ο ίδιος μας ο εαυτός. Δεν θα έρθει καμία χώρα να αγαπήσει την Κύπρο εκτός και αν έχει συμφέρον. Και αυτό πρέπει να το εμπεδώσουμε. Αν θέλουμε να προοδεύσουμε, πρέπει να ακολουθήσουμε τη σωστή, μια σωστή. Τη σωστή την ανθρώπινη την κατάσταση. Ότι πρέπει να αγαπούμε τον συνάνθρωπο μας, να υποστηρίζουμε τον δίπλα μας, να φύγουμε από αυτά τα κόμπλεξ, τα ταμπού. Μα είναι έτσι, είναι αλλιώς. Ο γείτονας κάνει αυτόν, η γειτόνισσα φεύγει τα βράδια και πάει και νταλαβερίζεται και έρχεται πάλι στο σπίτι, μαντρεμένη γυναίκα. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Αν δεν θέλουμε να μπούμε και πάλι σε περιπέτειες όπως ναι, το παρελθόν. Είναι αυτά ένα πράγμα, είναι επίπεδου κουτσομπολίστικα και δεν οδηγούν σε κάτι ουσιώδες, σε κάτι ποιοτικό. Ένας πρωτοπόρος ακτιβιστής, ο Λέκος Μοδινός, είναι αυτός που διεκδίκησε από το 97, πριν το 97 ήταν ποινικό αδίκημα να είσαι ομοφιλόφιλος στην Κύπρο. Λοιπόν, διεκδίκησαν και πέτυχαν μέσω του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου την αποποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας. Όλοι τότε τον καταδίκαζαν, τον έκραζαν, τον θεωρούσαν αντίχριστον κλπ. Μέχρι που ήρθε η ώρα που δικαιώθηκε ο Μοδινός με μια οργάνωση που δημιουργήθηκε η Accept ΛΟΑΤ Κύπρου, αλλά η οποία κάνει πολύ καλή δουλειά, είναι καλά παιδιά, κάνουν καλή δουλειά στο θέμα της αποδοχής, της διαφορετικότητας και των ίσων δικαιωμάτων. Κάποια πράγματα πρέπει να τα διεκδικούμε ακόμα και με επανάσταση. Και μην με, εντάξει, σίγουρα δεν πάμε στους χρόνους του Τσεκεβάρα. Η επανάσταση μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους στις μέρες μας. Και δεν είναι μόνο, επιμένω ότι δεν είμαι μόνο υπέρ του διαλόγου εγώ. Είμαι υπέρ και της επανάστασης, σίγουρα όχι να πάνε. Με την επανάσταση να βγεις στους δρόμους και να διεκδικήσεις, να βγεις να πας και έξω από τη Βουλή να χρειαστεί. Μα επανάσταση είναι και η αφισβήτηση, Μαρία. Και η αφισβήτηση. Εγώ είμαι υπέρ του αγώνα και της διεκδίκησης. Δηλαδή, ναι, να πηγαίνω σε εκπομπές, σε συναιστιάσεις, σε εκδηλώσεις, να μιλώ πολιτισμένα σαν άνθρωπος, αλλά να διεκδικώ, άμα χρειαστεί, με τον πιο επαναστατικό τρόπο για τα θέλω μου και τα δικαιώματά μου να ζήσω σαν άνθρωπος με αξιοπρέπεια. Εφόσον η συζήτηση σχετίζεται με την αποδοχή της διαφορετικότητας, ξέρουμε πολύ καλά το μεταναστευτικό ρεύμα που έρχεται όχι μόνο στη χώρα μας, γενικότερα ειδικά στις χώρες της Μεσογείου, από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους στη Μέση Ανατολή και γενικότερα στην Ανατολή. Θεωρείς ότι είναι έτοιμη η Κύπρη, εφόσον ακόμη η κοινωνία, η κυπριακή κοινωνία ταλανίζεται από όλες αυτές τις ταμπού, από όλα αυτά τα ταμπού, τις προκαταλήψεις, τις ρατσιστικές αντιλήψεις κλπ. Να δεχτεί όλους αυτούς τους πρόσφυγες που δεν έρχονται σκόπιμα είτε για να κλέψουν τις δουλειές των Κυπρίων, είτε για να δημιουργήσουν ζητήματα εθνοτικά στον τόπο μας, σημειώνοντας ότι και εμείς κάποτε όταν χρειάστηκε, είτε το 1974, αλλά και πιο παλιά που υπήρχαν οικονομικές κρίσεις στην Κύπρο, να ξενιτευτούμε και οι υπόλοιπες χώρες να μας δεχτούν σαν να ήμασταν δικά τους παιδιά. Εσείς πιστεύετε ότι αυτοί οι πρόσφυγες πέφτουν θύματα κελία στα χέρια δικτατόρων και δεν μιλάω μόνο για τον Άσαν της Συρίας και οποιοδήποτε άλλον. Εγώ μιλάω για πολύ πιο μεγάλους δικτάτορες και θέλω να πω ότι δεν θεωρώ ότι υπάρχει δεν υπάρχει δημοκρατία σε όλα τα κράτη του κόσμου με την πραγματική της έννοια δημοκρατία. Άρα αυτοί οι άνθρωποι ζουν τη δικτατορία των μεγάλων δυνάμεων που έχουν συμφέροντα στη Μέση Ανατολή, στη Μεσόγειο κλπ. Ζουν τη δικτατορία των ίδιων τους των ηγεμόνων, δεν έχουν από τον ίδιο μοίρα, μπορεί πιθανόν να πεθάνουν και σε έναν πόλεμο και στην προσπάθεια τους να γλιτώσουν
τον εαυτόν τους, την οικογένεια τους, τα παιδιά τους και να έχουν ένα ψωμί να φάνε, ένα καρβέλι ψωμί, φεύγουν από τη χώρα τους με βαπόρια. Και των ξένων επιβολών, δεν είναι μόνο των δικτατόρων. Ναι, και κάποιοι χρυσοπληρώνουν για να φύγουν, γιατί ξεπουλούν ό,τι έχουν και δεν έχουν, έστω ένα κομμάτι γης. Έρχονται σε χώρες όπως η Κύπρος για να βρουν ένα καλύτερο μέλλον, είτε ως πολιτικοί πρόσφυγες, είτε τέλος πάντων για να ζήσουν τις οικογένειές τους, πρωτίστως τα παιδιά τους και μετά τους εαυτούς τους. Ποιοι είμαστε εμείς να τους καταδιώξουμε, αφού περάσαμε και από προσφυγιά και από πόλεμο, και ποιοι είμαστε εμείς να τους, τέλος πάντων, να θεωρήσουμε ότι είναι ανθρώποι κατώτερου Θεού, κατώτερης φυλής, κατώτερου χρώματος κλπ. Λοιπόν, το πρόβλημα που είναι, π.χ. γίνεται ένα επεισόδιο, να μπούμε στα χώρια ύδατα τώρα. Γίνεται ένα επεισόδιο τώρα σε ένα γραφείο που έγινε παγιά, σε ένα γραφείο κοινωνικής ευημερίας που ένας έξαλλος Σύριος τα σπάει όλα στο γραφείο κοινωνικής ευημερίας γιατί θέλει το επίδομα του. Και αρχίζουν και βρίζουν οι Κύπροι να φύγουν οι ξένοι. Γίνεται τώρα σε μια άλλη κατάσταση, σε μια άλλη διάσταση, έναν άλλον επεισόδιο που βρίσκουν στη ανοιχτά της Κύπρου ένα μωρό να επιπλέει στη θάλασσα Συριακής καταγωγής. Λέω πάντα Σύριο γιατί έχουμε και τα τούτα τώρα τις καταστάσεις που γίνονται. Κρίμα το μωρό και μπράβο στην Κυπριακή αστυνομία, μπράβο στο στρατό μας και να σωθεί το μωρό και εμείς είμαστε φιλέσπλαχνος λαός. Τι υποκρισία είναι αυτή. Αποφασίστε, τους θέλετε ή δεν τους θέλετε. Αλλά το θέμα ποιο είναι που είναι. Δεν είναι τι θέλουμε, είναι τι μας αρμόζει σαν άνθρωποι, σαν ανθρώπους να κάνουμε. Το ότι πρέπει να αποδεχτούμε τον άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο. Και εδώ θέλω να σου πω ότι σίγουρα δεν υπάρχουν δουλειές στην Κύπρο. Υπάρχει μεγάλη ανεργία για όλον τον κόσμο. Μα είναι οι πολιτικοί πρόσφυγες που φταίνε. Θέλω να μου βρεις, να βγεις στον δρόμο και να μου βρεις πόσοι Κύπροι θα πάνε οικοδόμοι αυτές τις μέρες μας. Οικοδομές. Πόσοι Κύπροι θα πάνε να δουλέψουν σε βενζινάδικα, πόσες Κύπριες θα πάνε υπηρέτριες σε σπίτια πλουσίων. Βρες μου, πόσοι Κύπροι θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν θα βρεις. Και από την άλλη, είναι και μισθή. Δηλαδή, δεν θα πάει ο Κύπριος να δουλέψει και με το δίκιο του. Και με το δίκιο του ο Κύπριος. Δεν θα πάει να δουλέψει με ένα μισθό 500-600 ευρώ, που εδώ νομίζω είναι αυτονόητα. Η οικονομική κατάσταση του καθενός και το τι γίνεται στο σπίτι του καθενός με τα χρέη, με τα ρεύματα, τηλέφωνα, είδη πρώτης ανάγκης και διάφορα άλλα για βιοπεριστικούς λόγους. Δεν υπάρχουν λεφτά, σωστά. Τι φταίνε όμως εδώ. Γιατί αυτοί που φταίνε πρώτοι είναι οι τραπεζίτες. Που κατέστρεψαν την κυριολεξία αυτών των τόπων και όλοι που είναι σε ψηλούς στόχους οποιασδήποτε κομματικής παράταξης που έχουν καταστρέψει την οικονομία της Κύπρου. Λοιπόν, και από την άλλη, είναι αυτά όλα όμως, ξέρεις τι γίνεται, είναι συνέπεια του καπιταλισμού παγκοσμίως που έχει καταστρέψει όλα τα νοικοκυριά σε όλες τις χώρες, έχει αφήσει ανθρώπους να κλιπαρούν για είδη βασικής ανάγκης κλπ. Λοιπόν, και πού θέλω να καταλήξω. Ότι από τη μια έχουμε τους μετανάστες, τους πρόσφυγες από αραβικές χώρες, που θέλουν να στέγουν ένα σπίτι, ένα φαΐν, να ζήσουν ειρηνικά με τις οικογένειές τους. Άλλωστε το ίδιο το σύστημα, ναι. το καπιταλιστικό σύστημα, όθησε αυτούς τους ανθρώπους να έρθουν από αυτές τις χώρες, να αναγκαστούν, να ξαναγκαστούν, ναι. να ξενιδευτούν και να έρθουν στον τόπο μας όχι απλά για έναν καλύτερο αύριο, πρώτα και κύρια να γλιτώσουν από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και γενικότερα τους πολέμους. Ακριβώς, για πολέμους υφίστανται, βέβαια. Που υφίστανται που έχει το δάκτυλο της Αμερικής. Να θυμίσουμε και στο κοινό που μας ακούει ότι θύμα όλης αυτής της κατάστασης υπήρξε και η Κύπρος το 1974, αλλά και πολύ πρόσφατα στη συστημική κρίση του καπιταλισμού. Ακριβώς. Σε αυτό που έγινε με τις τράπεζες. Ναι. Λοιπόν, και έχουμε από τη μιαν. Άρα, από τη μια, έχουμε τους ντόπιους οι οποίοι σίγουρα ζουν μια ζωή πολύ δύσκολη πλέον, ένεκα του ότι αυτή τη στιγμή το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα βρίσκεται σε αντεπίθεση. Μάλιστα. Να πάρει όλα τα κεκτημένα των εργαζομένων, όλα όσα κερδίθηκαν με αγώνες και από την άλλη αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν από τις χώρες τους με αυτόν τον βίον τρόπο, ένεκα
του να ελέγξει το μεγάλο κεφάλαιο ή πολυεθνικές εταιρείες, αν θέλει, στο φυσικό πλούτο των χωρών τους και να ξαναπροσδιορίσει, αν θέλει, τα σύνορα με βάση τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Άρα και οι δύο είναι θύματα του ίδιου του συστήματος. Του ίδιου του συστήματος που είναι προς το τέλος και αρνείται να πεθάνει. Άρα δεν φταίει ο Αχμετ, το Κεμάλ και οποιοδήποτε άλλος. Φταίνει οι πολιτικές των χωρών, οι εκάστοτε πολιτικές, υπεραλιστικές, καπιταλιστικές πολιτικές. Εδώ θέλω να καταλήξω. Ότι για την κακιά μοίρα που ήρθε στους Κύπριους με την ανεργία, τη φτώχεια κλπ. Φταίνουν αυτές οι πολιτικές. Το ίδιο συμβαίνει, φταίνει το ίδιο και για τους ξένους μετανάστες. Λοιπόν, τι πρέπει να γίνει, αυτό πρέπει να το χειριστούν οι πολιτικές, αφού δεν. Να σας πω και κάτι, αφού δεν μας σώζει καμία Αμερική, καμία Αγγλία, καμία Γερμανία, ας σκεφτούν οι Κύπριοι πολιτικοί και όχι μόνον, να σκεφτούν άλλους τρόπους να επιβιώσουν και οι Κύπριοι και οι μετανάστες. Αφού δεν έχουν κάπου να πάνε οι μετανάστες. Καταλαβαίνετε, εννοώ. Απόλυτα, ναι. Εσύ πιστεύεις ότι αν ο Κύπριος έπαιρνε, ας πούμε, ένα μισθό 3.000 το μήνα, θα τον ενδιέφεραν, έπαιρνε ο Σύριος στη χώρα του, στην Κύπρο, 2.000 το μήνα? Όχι. Όχι, βέβαια. Σαφώς όχι. Άρα το πρόβλημα ξεκινά από πάνω. Πρέπει οι από πάνω μας να διοικήσουν διπλωματικά και σωστά την Κύπρο για να πάει μπροστά. Εγώ είμαι της εντύπωσης ότι αυτό το σύστημα έχει φτάσει ήδη προς σε μία και στο τέλος του, αλλά... Και το άλλο. Το άλλο το θέμα ποιο είναι. Η Κύπρος είναι ένα νησί που ζει με εκατομμύρια έσοδα από τον τουρισμό κάθε χρόνο. Ακόμα διερωτούμε πραγματικά, σαν Μάριος, πού πάνε όλα αυτά τα λεφτά του τουρισμού κάθε χρόνο και δεν έχουν οι Κύπροι να ζήσουν. Καταλάβες τι εννοώ. Μιλάμε για εκατομμύρια, δισεκατομμύρια το χρόνο. Η Αγία Νάπα είναι ο πρώτος, ήρθε πάρα πολλές ευρωπαϊκός προορισμός, ο πρώτος σε προσέλευση τουριστών. Εκείνα όλα τα λεφτά που βγαίνουν κάθε εξάμηνο, πού πάνε, ακόμα διαρωτούμε. Εννοείς στο να επενδυθούν στην Κυπριακή κοινωνία. Ο τζίρος πέρχεται στο ταμείο του κράτους. Στην Κυπριακή κοινωνία για να μπορέσει η οικονομία να κινηθεί προς τα εμπρός. Κοιτάξτε, Μαρία, εγώ θεωρώ ότι ένα κράτος δεν μπορεί να υπάρξει μόνο με τον τουρισμό. Εγώ θεωρώ Σίγουρα. Ότι τα έσοδα που χρειάζεται έναν κράτος για να θέλει και για να βάλει μπρος η οικονομία είναι. Ο τουρισμός είναι το ένα. Ναι. Μπορεί και η παρανυχίδα, θέλει. Ναι. Της οικονομίας ενός κράτους. Ένα κράτος για να μπορέσει να αντιπεξέλθει θα πρέπει ουσιαστικά να έχει φυσικό πλούτο ή βιομηχανία για να μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Αν μιλάμε για την Κύπρο, η οποία είναι μια χώρα με τόσο εξωστρεφή οικονομία. Μάλιστα. Λοιπόν, που εξαρτάται άμεσα, αν θέλεις, από το τι θα γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο, αντιλαμβάνεσαι ότι οι κραδασμοί της σημερινής οικονομικής κρίσης θα έρθουν να βρουν την Κύπρο σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό και είναι αναπόφευκτο, ως ντομινό. Αν η Κύπρος είχε βιομηχανία και πρώτες ύλες για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της, τώρα θα μιλούσαμε για πολύ διαφορετική κατάσταση. Συμφωνώ και επαυξάνω πάνω σε αυτό που λες, γιατί η Κύπρος έχει περιθώρια και είχε περιθώρια για πρώτες ύλες, όπως είπες, για να έχει μια ανεπτυγμένη βιομηχανία σε πολλά, πάρα πολλά. Δεν χρειάζεται να έχουμε βιομηχανία όπλων ή βιομηχανία. Η βιομηχανία αυτοκινήτων. Μπορούμε να έχουμε βιομηχανία όμως σε πολλά άλλα και παραδοσιακά προϊόντα που πίστεψε με θα υπήρχε και αν μάλιστα με κάποιον τρόπο πηγαίναν παγκοσμίως αυτά τα προϊόντα, τα παραδοσιακά της Κύπρου, γιατί είναι πολλά και σημαντικά, θα έρχονταν πολλά λεφτά στο ταμείο του κράτους και δεν θα πεινούσε σήμερα ο Κύπριος και δεν θα τα έβαζε με τον Σύριον, με τον Αιγύπτιον και οποιοδήποτε άλλον μετανάστη. Εγώ θεωρώ όμως ότι είναι και θέμα αντίληψης. Η αντίληψη της συνύπαρξης. Δεν είναι απλά. Δεν είναι απλά θέμα οικονομικών. Ο Κύπριος είναι ξενοφοβικός, ρατσιστής. Η ξενοφοβία είναι απότομο, αν θέλεις, αυτού του συστήματος. Ναι, διότι θέλουν να δημιουργήσουν εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων. Αυτό που είπαμε στην αρχή. Να πω κάτι πολύ σημαντικό όμως. Για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Έναν παιδί, έναν μπορόν, όταν μεγαλώνει σε μια οικογένεια με δύο γονείς, ξενοφοβικούς, ρατσιστές κλπ. Και μαθαίνει με εκείνον την νοοτροπία, αν θα γίνει και αυτό πιθανώς θα γίνει το ίδιο. Άρα εδώ υπάρχει άγνοια. Πρέπει να υπάρξουν με κάποιους τρόπους οι οργανισμοί, κυπριακοί οργανισμοί, η εκπαίδευση, η παιδεία, είναι μεγάλο κεφάλαιο η παιδεία. Πρέπει να βρει τρόπους να κάνει τον Κύπριο να μην είναι ούτε ξενοφοβικός,
ούτε ρατσιστής, ούτε ό,τι άλλο, ούτε οτιδήποτε άλλο. Το ίδιο και να σου πω κάτι, εμάς μας αρέσει ο παραδείγματος χάρη ο Γερμανός να μας λέει Κύπροι και να μας ξεφτελίζει. Μας υποτιμά. Ναι. Δεν μας αρέσει να μας υποτιμούν. Άρα γιατί να κάνουμε το ίδιο εμείς, για ποιο λόγο. Σωστό. Και επαναλαμβάνω, πρέπει να επικεντρωθούμε, να είμαστε ανθρωποκεντρικοί, πρέπει να επικεντρωθούμε στον άνθρωπο. Ότι αγάπα τον άνθρωπο ως εαυτό. Να μου επιτρέψει να σε ρωτήσω λίγα πράγματα για το βιβλίο σου. Του καυστηριασμού, όπως είπα στην αρχή, για την αποδοχή της διαφορετικότητας, αλλά και αντίθετα. Την καταδίκη της μη αποδοχής της διαφορετικότητας. Διαβάζοντας τα κάποιος, του δίνεται το ερέθισμα, αλλά και του δημιουργείται μια διαπαιδαγώγηση, αν θέλεις, πιο ενδόμηχα, για το πώς θα αντιλαμβάνεται αυτό που λέμε διαφορετικότητα και κατ' επέκταση συνύπαρξη, άρα και πρόοδος. Το πρώτο το βιβλίο μου το άρχισα στα 23 μου χρόνια. Είναι φανταστικό περιεχομένο με στοιχεία πραγματικότητας καθημερινής ζωής. Το δεύτερο μου βιβλίο βασισμένο σε πραγματικά ονότα με ψεύτικα ονόματα, απλά τα κάνω έτσι να αναφορά. Το πρώτο είναι το Καθηνά Είδωλα, το δεύτερο είναι το Μια Αγάπη που στάζει αίμα. Το τρίτο είναι το Μεστή στις ηλικίες που με καθιόρασε πιο στο ευρύ κοινό. Ήταν ο βίος μιας Κύπριας τρανσέξουαλ, αληθινή ιστορία. Το τέταρτο μου, έρχομαι τώρα με το τέταρτο μου που μέσα σε 5 μέρες πάει για τέταρτη έκδοση. Που είναι εντελώς, ευχαριστώ πάρα πολύ, που είναι εντελώς διαφορετικό θέμα από τα προηγούμενα μου. Δεν θέλω να στιγματιστώ σαν ο συγγραφέας που γράφει πάντα για διαφορετικότητα και για ταμπού εννοώ. Το τέταρτο μου είναι με τίτλο Αγγελική. Είναι ένα βιβλίο το οποίο η γυναίκα είναι αληθινή ιστορία. Είναι η αληθινή Κυπριανού Χαραλάμπους από την κοινότητα των Λιμπιών. Και είναι μια γυναίκα που πέρασε τα πάνδυνα στην κυριολεξία από το 1971, το 1974, το 1977 και το 2005. Και θέλω να τονίσω κάτι εδώ. Υπάρχει μέσα μια σοβαρή φωνική έκρηξη το 1977, ένα μεταπολεμικό έγκλημα που ήταν συνέπεια του πραξικοπήματος και της εισβολής που ήταν στην Κύπρο. Μεταπολεμικό έγκλημα, δεν ήταν μόνο τα εγκλήματα πολέμου στην Κύπρο, υπήρχαν και μεταπολεμικά εγκλήματα. Ακριβώς. Και θέλω να τονίσω κάτι εδώ. Θυμάμαι τον κόσμο, γίνεται τόσο εκείνος ο Σάλλος για το Μαρί, αλλά ο κόσμος δεν έκανε αναφορά πίσω. Μου είπε και η οικογένεια της Αγγελικής που γράψε το βιβλίο. Όταν έγινε το Μαρί, λέει μου, και δεν φύγαμε κι εμείς να παραπονεθούμε στις τηλεοράσεις του 77 τι έγινε στην οικογένειά μας. Ναι. Με τη φωνική την έκρηξη που έγινε. Ναι. Τρία χρόνια μετά την εισβολή. Ναι. Γιατί δεν είμαστε ανθρώποι που θέλαμε να ούτε τα φώτα της δημοσιότητας απάνω μας, ούτε τίποτα. Απλά ήθελαν οι άνθρωποι να βρεθεί ένας συγγραφέας, να γράψει ένα βιβλίο, να λυτρωθούν σαν άνθρωποι, να λυτρωθεί η μάνα τους με αυτά που έγιναν και τίποτε άλλο. Ήταν συναισθηματικοί καθαρά λόγοι. Σίγουρα. Σαν συγγραφέας έβαλα το συναίσθημα, αλλά υπάρχει και το εμπορικό κομμάτι. Ας μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Αναφίβολα. Το εμπορικό δεν μπορεί να το αποφύγει κανένας. Σίγουρα. Ειδικά στις μέρες μας. Ειδικά στις μέρες. Θα σημειώσω ότι το βιβλίο Αγγελική, το τέταρτο μου βιβλίο, υπάρχει σε βιβλιοπωλεία Παγκύπρια, γιατί με το πρωτάκι και πολλοί κόσμος. Και στην γενέτειρα μου στη Ξυλοφάγου, γενέτειρα της ηρωίδας στα Λίμπια, σε Παγκύπρια και λίγα μαγάζε πόλη της Κύπρου και το στέλνω και μέσω Facebook, το προμηθεύω και ο ίδιος προσωπικά, για όποιον ενδιαφέρεται. Να σε ευχαριστήσω για αυτή σου την συμμετοχή, που θέλησες να συμμετέχεις σε αυτή μου την προσπάθεια. Να πω πως ήταν μεγάλη πρόκληση για μένα απόψε να συνομιλήσω μαζί σου. Το είχα ως στόχο από πολύ καιρό, διαβάζοντας σε καθημερινά στο διαδίκτυο αλλά και τα 4 σου πνευματικά παιδιά. Δεν μπορώ από το να σου είμαι ευγνώμων για το ερέθισμα το πνευματικό που μου έχεις δώσει όλο αυτόν τον καιρό να ψάξω αρκετά πράγματα αλλά και να αναθεωρήσω πολλά ως άνθρωπος.